Ούτε φωτοτυπίες οικοδομικών αδειών από το αρχείο της πολεοδομίας λένε ότι δεν μπορούν να έχουν οι μηχανικοί, φέρνοντας στο προσκήνιο τις συνέπειες της υποστελέχωσης της υπηρεσίας στο Ηράκλειο, που με την απομάκρυνση και των συμβασιούχων δημιουργεί, όπως λένε, σωρία προβλημάτων. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Θα σας πω μόνο ότι στα πλαίσια των καταπαρέκκλησης άρτιων οικοδομήσεων, όπου δόθηκε μια, αν θυμάστε, μέχρι τις 9 Δεκέμβρου να μπορούσαν οι πολίτες να καταθέσουν αίτηση για όρους δόμησης ή για προέγκριση οικοδομικής άδειας, κατατέθηκαν πάνω από 850 αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα. Ποιος θα τις απαντήσει? Με την ανακοίνωσή του, το Τεχνικό Επιμελητήριο, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, ζητά από την πολιτεία άμεση προκήρυξη θέσεων στην υπηρεσία δόμησης Ηρακλείου. Το τελευταίο διάστημα τα παράπονα των συναδέλφων μηχανικών είναι πολλά για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιδόμη Ηρακλείου εξαιτίας της υποστελέχωσης που επικρατεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Θα σας αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι αντιστοιχεί ένας υπάλληλος για να εξυπηρετήσει σε καθημερινή βάση τουλάχιστον 50 αιτήματα, κάτι το οποίο είναι αδύνατον. Είναι νευραλγικές, όχι για τους συναδέλφους μηχανικούς, για εκτεπέθεση για τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι αναμένουν στο να χτίσουν μια καινούργια οικοδομή, να κάνουν μια επένδυση ή να έχουν ένα σχέδιο πόλεως το οποίο θα μπορέσουν να επενδύσουν. Όλα αυτά περνάνε από τις ειδόμες. Η πολεοδομία δεν είναι μόνο η υποστελεχωμένη υπηρεσία του Δήμου σήμερα, σε βαθμό που εγκυμονεί κινδύνους για την λειτουργία της, για την εύρυθμη λειτουργία της, είναι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου υποστελεχωμένες. Την ίδια ώρα και στον ίδιο τόνο, από κοινού υποέωτα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών και Μηχανικών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις καθυστερήσεις στο έργο και την αναπτυξιακή πορεία των Δήμων, υποστηρίζοντας ότι στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αποτυπώνεται η προχειρότητα με την οποία το κράτος αντιμετωπίζει την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες δόμησης. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών δόμησης έχει οδηγήσει στα γνωστά προβλήματα. Το κράτος δεν δύναται να προστατεύσει το περιβάλλον από τις αυθαιρεσίες, τις άσχημες και άτεχνες κατασκευές και να εξασφαλίσει ασφαλείς αντισεισμικές υποδομές για τους πολίτες. Δεν λύνεται το πρόβλημα με ιδιωτικοποιήσεις, δεν ξεπουλούνται όλα στο βωμό του κέρδους. Ούτε τα σχέδια πόλεως προχωράνε όπως θα έπρεπε να προχωράνε, ούτε οι διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών υπάρχουν, γίνονται. Δυστυχώς πάλι είναι στα χέρια της οποιασδήποτε κεντρικής διοίκησης η τελική λύση του προβλήματος. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι το πρόβλημα υποστελέχωσης μετά και τις εξελίξεις με τους συμβασιούχους έχει οξυνθεί, περιγράφοντας ένα άκρος επικίνδυνο σκηνικό για τη λειτουργία των περισσότερων υπηρεσιών που είναι αποδεκατισμένες από προσωπικό, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η λειτουργία του Δήμου δεν θα είναι εύρυθμη από εδώ και πέρα.